καλώς τα βήμα τη βουλευτή μας, την κυρία Φαρμάκη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, παλιά στελέχη και νέα στελέχη. Να σας ευχαριστήσω από βάθος της καρδιάς, γιατί ανταποκριθήκατε στο καλύτερό μας και είσαστε εδώ για να μας δώσετε δύναμη σε αυτόν τον πολύ δύσκολο αγώνα που έχει η παράταξή μας. Τα διακυβεύματα στις εκλογές της Κυριακής είναι δύο. Μεγάλα και σημαντικά και τα δύο. Το πρώτο αφορά τη χώρα μας. Τη συλλογική μας μοίρα. Προς τα πού θα πάμε. Την εθνική στρατηγική που θα επιλέξουμε. Την εθνική προοπτική μας. Να διασφαλίσουμε τις θυσίες που έχουμε κάνει όλοι εμείς αυτά τα 5 χρόνια. Να επιμείνουμε στο να κάνουμε εκείνα τα λίγα βήματα, είναι σίγουρο, που απομένουν ακόμα, να ολοκληρωθεί η συμφωνία, να ανοίξουμε νέα σελίδα για την Ελλάδα. Την Ελλάδα την αξιόπιστη, την ισότιμη εταίρο με την Ευρώπη. Την Ελλάδα που θα μπορεί να αντικαταστήσει, να αποκαταστήσει τις αδικίες που έκανε, αλλά και να εκπληρώσει τις πηγές της. Το άλλο μεγάλο διακύβευμα είναι αυτή η ίδια η ύπαρξη της παράταξής μας. Μιας παράταξης που παρά τα λάθη και τις παραλήψεις σφράγισε θετικά την πορεία του τόπου. Μιας παράταξης που δεν έπαιξε με την τύχη της χώρας. Μιας παράταξης που σήκωσε μεγάλες ευθύνες και ακόμα μεγαλύτερο πολιτικό κόστος. Αυτή την παράταξη πρέπει τώρα στα δύσκολα να την κρατήσουμε όρθια. Και σας καλώ όλους να τη στηρίξετε με όλη τη δύναμη της καρδιάς σας, με όλη τη δύναμη της μνήμης και των θυσιών που έχουμε κάνει για αυτή την παράταξη, αλλά και για όλα όσα αυτή η παράταξη έχει δώσει σε όλους μας. Θέλω λοιπόν σε αυτόν τον αγώνα να συμμετέχετε όλοι, να μεταφέρουμε το μήνυμα και σε αυτούς τους συντρόφους που είναι έξω από εδώ, από την αίθουσα και ξέρω ότι θα μας ακούσουν όλους, να μπορέσουμε την παράταξη να την αναδείξουμε τρίτη πολιτική δύναμη και γιατί πρέπει να εγγυηθεί την προοδευτική σταθερότητα της χώρας, το προοδευτικό πρόσημο που μόνο αυτή μπορεί να δώσει, αλλά και να είναι η βάση για μια ενωμένη και ανανεωμένη δημοκρατική παράταξη. Καλό μας αγώνα με την νίκη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Καταρίνα.